Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε δεύτερο μέρος της εκπομπής. Στην Κρήτη TV είστε συντονισμένοι, Κρήτη σήμερα. Και σε αυτό το μέρος θα μιλήσουμε για αυτό που λέγαμε νωρίτερα, για μια αναπηρία που καμιά φορά δεν είναι ορατή και ως εκ τούτου κάποιοι την προσπερνάνε ή δεν την αναγνωρίζουν, δεν την καταλαβαίνουν, την αποδίδουν αλλού και τέλος πάντων δημιουργούν μια σειρά από προβλήματα στους ανθρώπους που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού αλλά και στους φροντιστές των ανθρώπων που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Στο στούντιο μαζί μας είναι η κυρία Αγγελική Μπαλτατζή και είναι και ο κύριος Μανώλης Στρατήγης. Είστε οι συνδημιουργοί ενός σωματείου που πραγματικά στο Ηράκλειο δεν είχαμε μέχρι σήμερα. Και όμως τώρα έχουμε Hair Autism, Ηράκλειο Αυτισμός. Σωστά? Είναι μια κίνηση πολιτών, είμαστε μια ομάδα, δεν έχουμε σωματιακή δομή. Mm-hmm. Και δεν θα θέλαμε, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, διότι δεν θέλουμε να υποκαταστήσουμε την πολιτεία, mm-hmm. θέλουμε να συνομιλούμε με την πολιτεία σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο. Μια εθελοντική πρωτοβουλία, ουσιαστικά. Μια εθελοντική πρωτοβουλία, ακριβώς. Και έγινε γιατί, όπως είπατε κι εσείς, δεν υπήρχε κάποια φωνή να μας εκπροσωπεί, συγκεκριμένα για τον αυτισμό. Mm-hmm. Για παράδειγμα, για την νοητική αναπηρία υπάρχει η Ροδαυγή, ένας πολύ αξιόλογος σύλλογος υπό την προεδρία της κυρίας Γκιαπάκη. Για τον αυτισμό αποκλειστικά δεν υπήρχε κάτι. Mm-hmm. Και θέλαμε τη φωνή μας και κατ' επέκταση να εκπροσωπεί τη φωνή των παιδιών μας. Κυριολεκτικά και μεταφορικά, κυριολεκτικά γιατί εμείς έχουμε μη λεκτικό παιδί στον αυτισμό. Mm. Μη λεκτικό, ε. Μη λεκτικό. Χέρ από Ηράκλειο, αλλά θα μπορούσε να είναι και χέρ από χέρ. Από χέρ, ναι. Θα μπορούσε να είναι και η προσωπική αντωνυμία. Αλλά έχουμε πάρα πολλά αγόρια στο φάσμα και θεωρούνται τα αγόρια ότι έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό στο φάσμα του αυτισμού. 75% είναι τα αγόρια. Τα αγόρια. Εμείς παρόλο που έχουμε δύο αγόρια, το κορίτσι μας είναι στο... έχουμε σπάσει το στερεότυπο αυτό και θα σπάσουμε και άλλα στερεότυπα. Μα γι' αυτό είναι τα στερεότυπα, για να τα σπάσουμε. Πολύ όμορφα. Λοιπόν, ας το πάρουμε από την αρχή. Εσείς αποφασίσατε να φτιάξετε, να δημιουργήσετε αυτή την ομάδα. Γιατί έχετε μια εμπειρία, ζείτε με τη Μάιρα, ε? Σωστά. Πόσα χρόνια? Η εμπειρία κρατάει πολλά χρόνια τώρα, πάνω από 4 χρόνια. Οπότε, ενώ το είχαμε στο μυαλό μας από την αρχή ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια τέτοια κίνηση, μια ομάδα γονέων, η οποία να μπορεί να τους ενδυναμώνει, να τους στηρίζει ψυχολογικά, τα καταφέραμε φέτος τα Χριστούγεννα. Mm. Στον ελάχιστο χρόνο που βρήκαμε να το δημοσιεύσουμε, αφού πλέον είχαμε κάπως κατασταλάξει τι σκοπό μπορεί να έχει μια τέτοια ομάδα, πώς μπορεί να λειτουργεί, τι δομή θα έχει. Καταλήξαμε, όπως είπε και η σύζυγός μου, σε κίνηση πολιτών, σε εθελοντική ομάδα, πλήρως ανεξάρτητη, χωρίς οικονομικές συνδιαλλαγές, ώστε να μπορούμε να είμαστε ελεύθεροι, να πορευόμαστε όπως κρίνουμε εμείς και η υπόλοιπη ομάδα, τέλος πάντων. Ξεκίνησε από εμάς αυτή, αλλά πολύ γρήγορα γιγαντώθηκε. Mm. Γιατί προφανώς υπήρχε ανάγκη από πάρα πολλούς γονείς να δημιουργηθεί κάτι τέτοιο και βλέπουμε και αποτέλεσμα ήδη και στην ψυχολογική ενδυνάμωση των ανθρώπων σε σχέση με το πώς τους βλέπαμε στις πρώτες συναντήσεις σε σχέση με τις επόμενες. Και πιστεύουμε και στο τι προκαλούμε στην πολιτεία, στο να αλλάξει κάτι, τέλος πάντων, γιατί όταν λέμε να έχει μια φωνή, να έχουν μια φωνή τα παιδιά μας, εννοούμε απτά ότι να γίνουν πράγματα, να γίνουν δομές, να γίνουν πράγματα που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους και τώρα και στο μέλλον. Το κυρίαρχο, το βασικό, η βασική, ας πούμε, αγωνία, φαντάζομαι, είναι το μετά, σωστά, όταν τα μικρά παιδιά, τα παιδιά που είναι στο φάσμα του αυτισμού, γίνουν ενήλικες που είναι στο φάσμα του αυτισμού και δεν υπάρχει μια δομή, κάτι να τα στηρίξει, σωστά. Αυτή είναι μία αγωνία, αλλά υπάρχουν και πολύ μεγάλες αγωνίες από πριν, γιατί ένα παιδί που είναι στο φάσμα δεν έχει ένα προδιαγεγραμμένο μέλλον, όπως κανένα παιδί δεν έχει προδιαγεγραμμένο μέλλον, έτσι. Όσο πιο πρόημα γίνει η παρέμβαση, όσο πιο σωστή είναι αυτή, πιο ολοκληρωμένη, τόσο καλύτερη πορεία θα έχει ένα παιδί. Μπορεί αυτό να καθορίσει αν ένα παιδί θα λάβει ιδρυματοποίηση σαν ενήλικας ή αν θα είναι ένα παραγωγικό μέλος της κοινωνίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, όλο το φάσμα της ζωής των ανθρώπων στο φάσμα να έχει μια ολοκληρωμένη παρέμβαση.
όταν η διάγνωση γίνει νωρίς, τότε θα υπάρχει άμεση παρέμβαση και μπορεί και ένα παιδί να αλλάξει, ας πούμε, από αυτό που αν γινόταν καθυστερημένα. Και μέσα στους σκοπούς μας είναι όχι ασφαλώς η ιδρυματοποίηση, είναι μια βαθμιαία αυτονόμηση του ενήλικα, κατάρτιση του για να έχει μια επαγγελματική προοπτική, όπως συμβαίνει στο εξωτερικό, είναι πάρα πολύ σύνηθες. Και τα προβλήματα ξεκινάνε και από την ώρα που γίνεται η διάγνωση. Και μάλιστα τώρα έχουμε και μέλη στην ομάδα μας που τώρα έχουν λάβει τη διάγνωση και μας πάνε και μας μερικά χρόνια πίσω και θυμόμαστε κι εμείς πώς αισθανόμασταν, που ήταν, πραγματικά δεν υπήρχε τίποτα. Ψάχναμε τους βηματισμούς μας. Είναι εύκολη η διάγνωση στην αρχή, κυρία Πολυταζή? Δεν είναι εύκολη, διότι ακριβώς επειδή είναι μία ώρα την αναπηρία και μπορεί να, για παράδειγμα, να έχει σχέση με ΔΕΠΗ. Και είναι συγγενικά όλα αυτά. Θέλει ένα πολύ καλό επιστήμονα να παρατηρήσει το παιδί μας. Ξεκινάει η παρατήρηση από το σπίτι, από τον ίδιο το γονιό. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε, για παράδειγμα, ότι εκείνος που θα κάνει τη διάγνωση και θα δώσει τη γνωμάτευση, διότι είναι μια συμπεριφορική αναπηρία και δεν είναι ασθένεια, γι' αυτό αποφεύγουμε τη λέξη εξέταση, είναι συνήθως ένας παιδοψυχίατρος ή ένας αναπτυξιολόγος. Ξέρετε τι αναμονές έχουμε εδώ στο Ηράκλειο? Αφού έχουμε μία αναπτυξιολόγο. Μιλάμε είτε για δημόσιο είτε για ιδιωτικό. Μία νομίζω είναι στο δημόσιο και μία εκτός. Αναπτυξιολόγος μέχρι πρόσφατα ήταν μία, τώρα είναι λίγη, αλλά σίγουρα δεν αρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες του τόπου. Μιλάμε για αναμονές πάνω από 2, 3, 4 μηνών. Που είναι καθοριστική αυτή οι 4 μήνες, έτσι δεν είναι? Φαντάζεσαι το άγχος του γονιού που έχει λάβει τη γνωμάτευση, το παιδί του είναι αυτιστικό και πρέπει να ξεκινήσει άμεσα η παρέμβαση, γιατί από το χαρτί που θα σου δώσει ο παιδοψυχίατρος ξεκινάνε οι παρεμβάσεις. Αν δεν έχεις αυτό το χαρτί, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Και είναι ένα πρόσθετο άγχος στην ήδη βεβαρημένη ψυχολογική κατάσταση εκείνη την ώρα. Και ξέρετε κάτι, το πένθος είναι φυσιολογικό στην αρχή, εντός εισαγωγικών πάντα. Είναι όχι για τη διαφορετικότητα του παιδιού. Εμείς δεν είχαμε κανένα θέμα με αυτό. Εγώ και κοινωνική ανθρωπολόγος καταλαβαίνετε. Σεβασμός στη διαφορετικότητα είναι το μότο της σχολής. Αλλά είναι οι φραγμοί και τα εμπόδια που σου θέτει η ίδια κοινωνία και η πολιτεία. Είπατε πένθος. Πένθος. Δεν το κρύβουμε. Ένα με το πάτωμα είχαμε γίνει και νομίζω και περισσότεροι γονείς έχουν αυτή την αντίδραση που το συζητάμε. Διότι ξέρετε, είναι αυτό, δεν μπορεί να διαγνωστεί στην κοίηση. Δεν το καταλαβαίνεις αμέσως, δηλαδή στους πρώτους μήνες το μωρό σου είναι φυσιολογικό. Στη δική μας περίπτωση είναι αυτό που που έχουμε πολλές φορές, ότι λέγαμε τις λεξούλες, είχαμε βλεμματική επαφή, ξαφνικά στα 2 παρακάτω αρχίζουμε και τη χάνουμε. Αρχίζει το παιδί και κλείνεται στον εαυτό του, δεν ανταποκρίνεται στο όνομά του. Στο διάστημα αυτό εμείς κάναμε και το τρίτο μας μωρό. Ακριβώς όταν έγινε η ύφεση. Δηλαδή ήταν μια, από τη λέξη τώρα στους χριστιανούς δεν αρέσει, μια διαβολική σύμπτωση ήταν αυτό. Πραγματικά. Την ώρα που, ναι, να είσαι λεχόνα και να αρχίσει και το παιδί σου να έχει αυτή την ύφεση και να νομίζει ότι είναι μια φυσική, φυσιολογική αντίδραση λόγω του νέου μέλους της οικογένειας. Δηλαδή σε εμάς ήταν λίγο πιο περίπλοκο. Χαιρόμαστε βέβαια που έχουμε το τρίτο παιδάκι, γιατί έχει φοβερή διάδραση με την αδερφή του που έχουν μόνο 2 χρόνια διαφορά. Ήταν καταπληκτικό. Αν ήξερα βέβαια ότι η Μάιρα ήταν αυτιστική, δεν ξέρω ποια θα ήταν η εξέλιξη στην τρίτη εγκυμοσύνη. Μιλάω ευθέως. Το λέτε, ναι. Το λέω ευθέως, διότι τα στατιστικά δεν ήταν υπέρ μας. Και τώρα, κύριε Στρατήγη, την ίδια ώρα που υπάρχει αυτή η αγωνία ανθρώπινα και νομίζω όλοι το καταλαβαίνουμε, έχετε και την αντιμετώπιση της πολιτείας που μάλλον δεν σας κάνει τη ζωή εύκολη, φανταζόμαστε. Και της πολιτείας και της κοινωνίας, κύριε Στρατήγη, σωστά. Ναι, και την άγνοια μας επίσης είχαμε να αντιμετωπίσουμε τότε. Και αυτό δεν βοήθησε στο να το αντιμετωπίσουμε ψύχρεμα. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Πιστεύω ότι αν εκπαιδευτεί όλη η κοινωνία, θα είναι πιο εύκολο και για τους γονείς να λάβουν μια τέτοια διάγνωση. Θα είναι πιο εύκολο για τους παιδιάτρους να οθήσουν τους γονείς να λάβουν τέτοια διάγνωση, αν κρίνουν ότι υπάρχει τέτοια περίπτωση. Γιατί αυτό που ακούμε τώρα πολλές φορές είναι μην μπουν σε τέτοιο μονοπάτι. Κάτι πολύ κλασικό που ένας που έχει μια τέτοια εκτίμηση φοβάται λίγο να το πει στους γονείς, γιατί δεν ξέρει πώς θα αντιμετωπίσουν το παιδί τους, πώς θα αλλάξει η συμπεριφορά τους. Όσον αφορά για την αντιμετώπιση της κοινωνίας, ναι, δεν το κρύβουμε ότι
από το, και από το κοινωνικό μας περίγυρο έγινε ένα ωραίο ξεσκαρτάρισμα μετά την... Ωραιότατο. Πολύ καλά το κάνατε. Δεν κολλάει βέβαια αυτής μας, θα το πούμε. Ναι, δεν θα κολλούσαμε τα παιδιά κανενός, αλλά... Είναι ενέτη 2024, άντε και 19 ας πούμε, 18, 20, πότε πήρατε τη διάγνωση? Το 19. 14 Ιανουαρίου 19. Ξέρετε κάτι? Τώρα το 19 να πιστεύεις ότι μπορεί να κολλήσει το παιδί σου αυτισμό επειδή το διπλανό του έχει? Είναι μια ακραία σίγουρα, μια ακραία τοποθέτηση, αλλά να μην κρυβόμαστε τώρα, και εμείς για τον αυτισμό μάθαμε όταν διαγνώστηκε το παιδί μας, γιατί δεν είχαμε στον περιγυρό μας κάποιο αυτιστικό μέλος ή παιδί φίλου. Απ' την άλλη όμως ήταν πολύ αισιόδοξη η νότα με την καμπάνια Σειρά Σου. Μας αγκάλιασε όλο το Ηράκλειο, οπότε αυτό μας δίνει δύναμη, δηλαδή η κοινωνία, γι' αυτό ακριβώς έγινε και αυτή η πανελλήνια καμπάνια και εκπροσώπησα την καμπάνια εδώ στο Ηράκλειο μέσω της ομάδας μας Χερώτης. Οι εθελοντές μας ήταν εξαιρετικοί, βοήθησαν όλοι εξαιρετικά. Το περασμένο Σάββατο στη Λότζια. Στη Λότζια. Ήταν η τρίτη πόλη του Ηράκλειου. Ήταν η τρίτη. Στη Θεσσαλονίκη κίνησε η καμπάνια, ήταν η πρωτοπόρη. Μετά από το Λεμαΐδα και αυτή τη στιγμή προετοιμάζεται σε 35 πόλεις της επικράτειας. Αυτό ήταν τόσο αισιόδοξο, αυτό που εισπράξαμε, αυτή η θετική ενέργεια. Ο κόσμος αγκάλιασε το μήνυμα της καμπάνιας που είναι για την ορατότητα, της αόρατης αναπηρίας. Το δικό μας θέμα, δηλαδή ο αυτισμός και η νοητική αναπηρία. Να ξέρετε, υπάρχουν και παιδιά στο φάσμα που είναι και νοητική αναπηρία. Βέβαια. Και ήταν πολύ αισιόδοξο. Νιώθουμε ότι είμαστε έτοιμοι να αλλάξουμε. Όλοι μαζί. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό, η αλλαγή να ξεκινήσει από το οικογενειακό περιβάλλον, γιατί έχουμε και γονείς που παίρνουν διαγνώσεις και έχουν άρνηση. Βεβαίως. Έχουμε και αυτό να αντιμετωπίσουμε. Και να τους πείσουμε να έχουν μια εξωστρέφεια, ότι δεν είναι ντροπή να λένε το παιδί τους είναι αυτιστικό, ότι δεν είναι ντροπή να πηγαίνει σε ειδικό σχολείο. Βλέπουμε περιπτώσεις, ντε και καλά να πάει σε γενικό με παράλληλη, με τα προβλήματα που έχει η παράλληλη. Πολλές φορές δεν έχουν εκπαιδευτικούς στην παράλληλη και πληρώνουν από την τσέπη τους οι γονείς. Πολλές φορές λόγω συστολής στο να πούν ότι πάει ειδικό. Που το ειδικό για μας, επειδή πάει η κόρη μας ειδικό, είναι, το προτιμούμε προσωπικά, διότι κάνουν και ατομικές συνεδρίες και αυτές που πληρώνουμε ιδιωτικά ούτως ή άλλως. Βλέπουμε το παιδί ότι είναι ευτυχισμένο επίσης. Εντάξει, βέβαια χρειάζονται όλες οι δομές χρηματοδότηση και αναβάθμιση, σαφέστατα, αλλά στην ιδανική λειτουργία και των δύο δομών, τέλος πάντων, κάποια παιδιά είναι καλύτερα να πηγαίνουν σε ειδικά σχολεία και αυτό μπορεί να το κρίνουν οι αρμόδιες αρχές που γνωμοδοτούν γι' αυτό. Άρα είναι ανάλογα την περίπτωση, δηλαδή. Ναι, φυσικά, το κερδασί αποφασίζει, αλλά καμιά φορά μπορεί το κερδασί να αποφασίσει, για παράδειγμα, σε ειδικό σχολείο γνωμοδοτεί. Και με επιμονή των γονιών. Δεν υποχρεώνει, γνωμοδοτεί. Ναι, ναι, οι γονείς να μην το θέλουν αυτό. Από εκεί πέρα, στις σχολικές ηλικίες... Λίγο τώρα θα σας διακόψω λίγο, γιατί έμαθα... έμαθα πρόσφατα και για μια περίπτωση που καθηγητής, διευθυντής λυκείου, παρακαλώ πολύ, δεν ήθελε το εξαιρετικά καλά δουλεμένο αυτιστικό παιδί με παράλληλη στο σχολείο του, διότι έχει καλό όνομα το σχολείο και δεν μπορεί να έχει πολλές παράλληλες. Καταλάβατε, πρέπει να εκπαιδευτεί όλος ο κόσμος. Ανεξαρτήτου ηλικίας, ανεξαρτήτου εκπαιδευτικού επίπεδου, πρέπει να ξεκινήσει μια καμπάνια οριζόντια. Εμείς οι εθελοντές ξεκινήσαμε την καμπάνια στη Θεσσαλονίκη, οι εθελοντές, και τη συνεχίζουμε ακριβώς γιατί δεν υπάρχει μια οριζόντια καμπάνια. Συγγνώμη τώρα, δεν θέλω να στεναχωρήσω, αλλά για μένα, από την ώρα που έγινε αυτό το τραγικό συμβάν στον Πειραιά με το χαμό του Αντώνη, έπρεπε αυτομάτως μετά από λίγες μέρες να ξεκινήσει οριζόντια καμπάνια για την ορατότητα της αόρατης αναπηρίας. Ίσως αυτός ο άνθρωπος, ο συνάνθρωπός μας, να ήταν τώρα δίπλα μας. Και να μην χαρακτηρίζαμε μονόχνοτους, περίεργους, κάπως είναι κάπως. Τους ανθρώπους που περπατάνε δίπλα μας και έχουν μια αιμονή, για παράδειγμα, θέλουν να κάθονται στο λεωφορείο στη συγκεκριμένη θέση, γιατί εκεί έκατσαν πριν από 15 χρόνια και εκεί πρέπει να κάθονται και τώρα. Είναι χαρακτηριστικά αυτά τα αιμονικά, αυτά τα έχει ο αυτισμός. Και όποιος τα γνωρίζει, τα αντιλαμβάνει, τα κατανοεί και τα αποδέχεται. Εμείς αυτό θέλουμε, μια συνολική εκπαίδευση. Και ένας, ξέρετε, όλα διδάσκονται από την παιδική ηλικία. Ο σεβασμός προς τη διαφορετικότητα, όχι μόνο όσον αφορά την αναπηρία, στα πάντα. Αλλά και δεν διδάσκεται επίσης αυτό που συμβαίνει τώρα και το επιζητούμε εμείς οι γονείς. Και από εκεί πέρα καλλιεργείται καθώς περνούν τα χρόνια.
εκπαιδεύονται και οι ίδιοι εκπαιδευτικοί. Κάνουν σεμινάρια στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό φοράνε διακριτικά. Αυτό θέλαμε να σας ρωτήσουμε. Γιατί βλέπουμε ότι στόχος της καμπάνιας, η σειρά σου, είναι να υπάρχει και έτσι ένα διακριτικό σήμα για τους γονείς ή τους συνοδούς, έτσι. Το οποίο το σχεδίασε Μανούλα Εικαστικός από τη Θεσσαλονίκη, επειδή έχει και εκείνη παιδί αυτιστικό. Και είχε και εκείνη βαρεθεί, όπως και εμείς, να δίνει εξηγήσεις σε τρίτους για τη διαφορετικότητα του παιδιού της. Να είναι στο σούπερ μάρκετ και την ώρα που να πληρώνουν στο ταμείο, το παιδί να έχει αγχωθεί. Γιατί τα παιδιά στον αυτισμό δέχονται πολλά ταυτόχρονα ρεθίσματα και χάνεται ο εγκέφαλός τους. Και φεύγει από την ουρά το παιδί, το ψάχνει η μαμά ξανά στην ουρά. Να περιμένουμε το παιδί. Δεν τους παραχωρήσαν τη θέση. Εδώ να διακόψουμε λίγο ότι μπορεί ένα περιβάλλον να προσαρμοστεί ώστε να είναι πιο εύκολο για ένα παιδί με αυτισμό. Δηλαδή δεν είναι αναγκαστικό ότι το σούπερ μάρκετ που να συνδέεται με μια δυσκολία. Αν μπορεί, όπως και η πόλη, όπως και τα καταστήματα, αν μελετηθεί με ποιο τρόπο θα λειτουργούν ώστε να μην ενοχλούν, μπορεί να γίνει αυτό χωρίς να τους δημιουργεί πρόβλημα. Και είναι με την προσδοκία. Δεν είναι τώρα και κάτι, δηλαδή λύνεται πολύ πιο εύκολα. Ξέρετε κάτι, είναι με την προσδοκία να τους παραχωρείται η θέση, όπως προσδοκεί και μία έγκυος, ένας ηλικιωμένος, το οποίο ξέρουμε ότι θέλουμε λίγο δουλίτσα στην Ελλάδα. Είναι αυτό που λέει, η μέρη είναι και η κοινωνική ενσυνείδηση. Συνέστηση, παιδιά. Κάποτε αυτό ήταν δεδομένο, ότι θα δεις τον ηλικιωμένο, για παράδειγμα, στο λεωφορείο και θα σηκωθείς να δώσεις τη θέση σου. Τώρα απαιτείς από τον ηλικιωμένο να σηκωθεί, να καθίσει. Γενικά είναι ωραίο να εκπαιδευτεί η κοινωνία, έτσι να γίνουμε πιο λειτουργικοί όλοι, μια αρμονική συμβίωση. Και να τα ακούσει και η πολιτεία, γιατί είναι περίπου το 11% οι ανάπηροι σε όλη την Ελλάδα. Δεν είμαστε μικρό ποσοστό. Αρκετή αόρα τη αναπηρία. Και αυτό το λέω γιατί όλες οι πολιτικές δυνάμεις, εμάς είναι ακομματική ομάδα, μας είμαστε το κόμμα των αυτιστικών, αυτό λέμε χαριτολογώντας. Θέλουμε όλες οι πολιτικές δυνάμεις να μας στηρίξουν. Εκπροσωπούν όλο τον πληθυσμό, όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Και θα θέλαμε πάρα πολύ να μην θεωρούν ότι είμαστε πολίτες β' κατηγορίας. Εμείς πώς μπορούμε να βοηθήσουμε? Θέλω να πω, ένας άνθρωπος που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι θελοντής στο χειρότισμα. Και δεν έχει κάποιο αυτιστικό παιδί, δεν έχει κάποιο αυτιστικό στο περιβάλλον του. Μπορεί να είναι και πώς θα γίνει. Είναι ομάδα γονέων και φίλων. Υπάρχουμε στο ίντερνετ, υπάρχει στο σελίδα herpavlaautism.gr, υπάρχει ομάδα στο Facebook με το ίδιο όνομα, Herautism. Herpavlaautism. Κάνουμε συναντήσεις που μπορούν να έρθουν, μπορούν να στείλουν mail, να επικοινωνήσουν μαζί μας και μπορούν να βοηθήσουν με όποιο τρόπο μπορούν. Και θέλω να σου πω ότι αυτή τη στιγμή στην ομάδα μέσα υπάρχουν και γονείς στο φάσμα και φίλοι και ειδικοί, φοιτητές. Και πολλοί άνθρωποι, τέλος πάντων. Σπουδαγμένα παιδιά αυτιστικά. Ναι, αυτό είναι. Βεβαίως, εκεί, γιατί μπορούν να σπουδάσουν τα παιδιά. Και έχουν μια μνήμη. Και να σας πούμε και ότι ειδικά το τελευταίο μας έχει δώσει πάρα πολύ χαρά και εμένα προσωπικά με έχει ενδυναμώσει. Γιατί βλέπω κάπως ένα ενδεχόμενο μέλλον για την κόρη μου. Οπότε ένα κομμάτι είναι αυτό, είναι η βοήθεια της κοινωνίας. Ένα άλλο που θέλουμε να θίξουμε είναι πώς θα βοηθήσει η πολιτεία την ομάδα και γενικότερα τους ανθρώπους μας. Από την πολιτεία θέλουμε μία μακροπρόθεσμη κοινωνική πολιτική. Παραδείγματος χάρη, είπαμε πριν ότι υπάρχουν αναμονές στο Ηράκλειο για την αντιμετώπιση, για την θεραπεία και τα λοιπά. Αυτό που πιστεύουμε είναι ότι για να μπορούν να στελεχωθούν οι δομές οι οποίες είναι υποστελεχωμένες ή που λειτουργούν, θα πρέπει να υπάρχει ένα κάθετο σύστημα που να περιλαμβάνει και εκπαιδευτικά ιδρύματα που να μπορούν να βγάζουν ειδικούς θεραπευτές που να μπορούν να αφομοιωθούν κατευθείαν στις δομές αυτές. Έχουμε λήψεις από ειδικότητες όπως εργοθεραπευτές, για παράδειγμα. Γιατί δεν έχουμε σχολή εργοθεραπείας εδώ στο Ηράκλειο και απορροφούνται σε άλλες πόλεις. Γενικά υπάρχει μια. Άρα η έλλειψη είναι εδώ, στο Ηράκλειο. Ναι, έχει να κάνει με το τι σχολές έχει, για παράδειγμα. Σε άλλες πόλεις υπάρχει υπερπροσφορά ειδικών, σε άλλες πόλεις υπάρχει έλλειψη. Αλλά τι είναι μια καλή γενικά προκήρυξη με κίνητρο θέλει και θα έρθουν από τις άλλες πόλεις. Κοιτάξτε, κάνουν προκήρυξεις. Οι προκηρύξεις, η επιδοματική πολιτική, όλα αυτά είναι τα μέσα για να φτάσουμε σε μια κατάσταση που λειτουργεί καλύτερα. Τα θέλουμε αυτά, αλλά θέλουμε να φτάσουμε κάπου, επειδή οι φοιτητές συνήθως
σπουδάζουν και βρίσκουν και δουλειά στο τόπο που σπουδάζουν. Αυτό είναι πάρα πολύ συνηθισμένο. Θα βοηθήσει πάρα πολύ στελέχωση και σκεφτείτε και ότι π.χ. ένα ΚΔΑΠ το οποίο είναι επιστελεχωμένο μπορεί να παίρνει φοιτητές που κάνουν πρακτική τους. Δηλαδή λειτουργεί πάρα πολύ καλά ένα τέτοιο σύστημα το οποίο τους βγάζει κατευθείαν στην αγορά από εδώ. Και, οπότε στην ουσία αυτό που χρειάζεται είναι κάθε τοπική κοινωνία να μπορεί να δει τις ανάγκες της που υπάρχουν, τις κοινωνικές ανάγκες και να μπορεί να προσαρμόσει και το εκπαιδευτικό της σύστημα σε αυτές. Και το ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ του Δήμου μας έχει βγάλει τώρα προκήρυξη. Να το ανακοινώσουμε από εσάς. Έχει ανακοινώσει ο Δήμος, αλλά να πούμε ότι έχει βγάλει προκήρυξη για 2 θέσεις ψυχολόγων, 2 θέσεις λογοθεραπευτών και 2 θέσεις βοηθητικού προσωπικού. Και εμείς το Σάββατο, στον κοινωνικό χώρο των Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού, έχουμε την τρίτη μας συνάντηση, 5 η ώρα το απόγευμα. Εκτός από τα μέλη της ομάδας, είναι ανοιχτό το κάλεσμα για τους γονείς με παιδιά που είναι αυτιστικά, για φίλους, για υποστηρικτές. Και θα έχουμε συνομιλία, θα έχουμε προσκεκλημένους ομιλητές, έναν κύριο που έχει όμιλο ΚΔΑΠ, τα οποία όμως λειτουργούν αποκλειστικά μέσω ΕΣΠΑ. Και θα έχουμε και την πρόεδρο του Συλλόγου Θεσσαλίας, του Συλλόγου Αυτισμού Θεσσαλίας, να μας μιλήσουν το Σάββατο από κοντά, με την προοπτική να ανοιχτεί ΚΔΑΠ στο Ηράκλειο. Επιπλέον ΚΔΑΠ. Κάνουμε ό,τι μπορούμε ως ομάδα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Χαρήκαμε πολύ που σας γνωρίσαμε. Είμαστε στο πλευρό σας. Και είμαστε εδώ για να στηρίξουμε και να βοηθήσουμε κι εμείς να γίνει ορατό το αόρατο. Το τηλεοπτικό σας βήμα βοηθάει πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.